Μην φανταστείτε ότι ο Αμβρακικός είναι κανένας μικρός κολπίσκος. Μιλάμε για τεράστια έκταση, με λιμνοθάλασσες, ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Έχω όμως έναν τρόπο. Έχω ένα φίλο τον Παναγιώτη που φωτογραφίζει 10 χρόνια τώρα τον Αμβρακικό και ξέρει κάθε κρυφή γωνιά του. Τον περιμένω λοιπόν να με πάει να μου δείξει μυστικά. Γεια σου Παναγιώτη. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, έχω κάτι ενδιαφέρον να σου δείξω. Πάμε. Αμέ, φύγαμε. Ο Αμβρακικός είναι ο μεγαλύτερος κόλπος της Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια ζεστή και πλούσια θάλασσα και βρίσκεται ανάμεσα στο νότιο τμήμα της Ηπείρου και τη βόρεια Αιτωλοακαρδανία. Τα νερά του επικοινωνούν με το Ιόνιο Πέλαγος μέσω ενός στενού και ρηχού καναλιού στο στενό Άκτιου Πρέβεζας, το οποίο ανανεώνει τα νερά του κόλπου πολύ αργά, με μια διαδικασία που παίρνει σχεδόν ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί. Στον κόλπο εκβάλλουν δύο μεγάλοι ποταμοί, ο Άραχθος και ο Λούρος. Οι δύο αυτοί ποταμοί συμβάλλουν στο σχηματισμό ενός εξαιρετικά περίπλοκου, όσο και μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα υγροτοπικού συστήματος, που περιλαμβάνει μεγάλες και μικρές λιμνοθάλασσες, παραποτάμιες ζώνες και εκβολές ποταμών, βάλτους, υγρολίβαδα και απέραντους καλαμιώνες. Αυτή η θαυμαστή ποικιλία οικότοπων προσφέρει κατοικία και τροφή σε πολύ μεγάλη ποικιλία ζώων και φυτών. Ο Αμβρακικός είναι ένας από τους μεγαλύτερους υγρότοπους της χώρας και ένας από τους πιο ανέπαφους υγρότοπους της Ευρώπης. Ήταν από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας που εντάχθηκε στον κατάλογο υγρότοπων διεθνούς σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ. Ανήκει επίσης στο δίκτυο Natura των προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Αμβρακικό υπάρχουν 20 λιμνοθάλασσες, αριθμός που δεν συναντάται σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Οι τρεις μεγαλύτερες είναι η Λογαρού, το Τσουκαλιό και η Ροδιά. Χάρηκα πολύ που ο Παναγιώτης κανόνισε να πάμε βόλτα στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό με μια παραδοσιακή ψαράδικη βάρκα. Τι είναι όμως οι λιμνοθάλασσες και πώς οριοθετούνται? Η οριοθέτηση γίνεται μέσω των λουρονισίδων. Η λουρονισίδα είναι ένα φυσικό όριο, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα φερτά υλικά τα οποία φέρανε είτε ποτάμια, είτε ρεύματα, είτε το κύμα. Στα ρηχά νερά της θάλασσας δημιουργήσαν αυτή τη φυσική φραχτή, η οποία είναι από όστρακα, από καλάμι, από άμμο. Αυτή η φυσική φραχτή απόκοψε το ένα κομμάτι της θάλασσας από το άλλο. Το κομμάτι το οποίο αποκόπηκε και δέχεται και τα γλυκά νερά ποταμών ονομάζεται λιμνοθάλασσα και το άλλο κομμάτι είναι η θάλασσα. Εξέχουσα θέση στο βιολογικό πλούτο του Αμβρακικού έχει η ορνιθοπανίδα του. Από τους 11 υγρότοπους διεθνού σημασία στην Ελλάδα, ο Αμβρακικός παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό υδρόβιων πουλιών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 291 είδη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 75 είδη αυστηρώς προστατευόμενα. Οι λιμνοθάλασσες της περιοχής διαχυμάζουν πολλά είδη υδρόβιων πουλιών.
Την άνοιξη και το φθινόπωρο, στα ρηχά παράκτια νερά και τους βάλτους του Αμβρακικού, κάνουν στάση χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά. Στην περιοχή αναπαράγονται επίσης διάφορα σπάνια και απειλούμενα είδη. Στα νησάκια της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό βρίσκονται κατεστημένες οι απικίες ενός πουλιού που είναι από τα αρχαιότερα και σπανιότερα είδη πουλιών στον κόσμο, του αργυροπελεκάνου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υδρόβιο πουλί που μπορεί να πετάξει και το δεύτερο σε μέγεθος είδος πουλιού στον πλανήτη. Το άνοιγμα των φτερών του ξεπερνάει τα 3 μέτρα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ο αργυροπελεκάνος κινδύνευε να εξαφανιστεί από τη γη. Κύριες αιτίες ήταν οι αποξηράνσεις υγροτόπων για την απόκτηση γεωργικής γης και το κυνήγι. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί, εξακολουθεί όμως να αποτελεί παγκόσμια απειλούμενο είδος. Κάθε μέρα ένας αργυροπελεκάνος τρώει περισσότερο από 1 κιλό ψάρια, συνήθως από είδη που δεν έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Δεν αρπάζει ψάρια από τα δίκτυα των ψαράδων και κατά κανόνα ψαράδες και πελεκάνοι ψαρεύουν αρμονικά σε διαφορετικά σημεία των λιμνοθαλασσών. Οι αργυροπελεκάνοι παραμένουν και το χειμώνα στον Αμβρακικό, επειδή επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες και υπάρχει άφθονη τροφή. Ο αργυροπελεκάνος φτιάχνει την αποικία του σε σημεία που να μην μπορεί να προσεγγίσει εύκολα είτε άνθρωπος είτε κάποιο άλλο ζώο το οποίο θα το τρομάξει και θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτά. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ο αργυροπελεκάνος. Εκολάπτει τα αυγά του στα πόδια του. Επειδή είναι πάρα πολύ βαρύ πουλί, ζυγίζει γύρω στα 12 με 15 κιλά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει αν κάποιος θα τρομάξει, θα σπάσει τα αυγά του. Γι' αυτό και από μόνος του έχει δημιουργήσει μια άμυνα για να μπορεί να προστατεύσει τα αυγά του. Λόγω της πολυδιάστατης σημασίας του Αμβρακικού κόλπου, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία και με την αρρωγή της πολιτείας έχουν ιδρύσει περιβαλλοντικό κέντρο. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου Άρτας λειτουργεί στο παλιό ιστορικό λιμάνι της Κόπρενας εδώ και 4 χρόνια. Έμαθα μάλιστα ότι σήμερα έχει επισκέπτες. Πάω να μάθω πράγματα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Είστε καλά. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Θα περπατήσουμε στον Αμβρακικό, γιατί έτσι το έχουμε ονομάσει το πρόγραμμα. Ένα πρωινό στον Αμβρακικό. Να γνωρίσουμε τον Αμβρακικό, να τον αγαπήσουμε τον Αμβρακικό αν μπορέσουμε, για να τον σεβαστούμε, γιατί μας προσφέρει τόσα πολλά. Πάμε! Πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεστε, πετώντας σκουπίδια οπουδήποτε, μολύνοντας ή προστατεύοντας? Και να λοιπόν, παιδιά, που ερχόμαστε σε εκείνη την εικόνα που σας έδειξα το πρωί, ότι θα πρέπει να πιάσετε τη γη και να την αγκαλιάσετε με αγάπη στα δυο τα χεράκια σας. Εντάξει? Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η επίσκεψη στο Μουσείο Αλιείας του Κέντρου. Το κέντρο προσφέρει ενημέρωση σε επισκέπτες, πραγματοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα σε μαθητές σχολείων από 9 νομούς της Δυτικής Ελλάδας και σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς. Έμαθα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ενδιαφέροντα και για μικρούς και για μεγάλους. Mm.
Νωρίς το επόμενο πρωί μπήκαμε πάλι στη βάρκα για μια περιήγηση στη λιμνοθάλασσα της Ροδιάς. Το πέταγμα ενός εροδιού ήταν σίγουρα μια καλή αρχή. Η λιμνοθάλασσα της Ροδιάς είναι μία από τις μεγαλύτερες από τις 20 λιμνοθάλασσες που έχει ο Αμερικικός Κόλπος. Το μέσο βάθος της είναι στα 2,5 μέτρα, ενώ το πιο βαθύ της σημείο είναι τα 4 μέτρα και είναι και ο μεγαλύτερος ενίος καλαμιώνας που υπάρχει στα Βαλκάνια. Ο καλαμιώνας είναι ένα φυσικό φίλτρο, το καλύτερο φίλτρο για τον ποταμό Λούρο. Κατακρατά όλες τις βλαβερές ουσίες που μπορούν να εισέρχονται μέσα στο βάλτο και μέσα στις λιμνοθάλασσες. Στην καρδιά της λιμνοθάλασσας βρίσκεται το παρατηρητήριο του Κέντρου Υγρότοπων Ροδιάς. Για να δεις και να παρατηρήσεις, κάπου πρέπει να σταθείς και να πατήσεις. Σωστό και πολύ αυτό. Καλό. Η θέα από εδώ είναι μαγευτική. Κάθε νόμισμα όμως έχει δύο όψεις. Ο υγρότοπος του Αμβρακικού αντιμετωπίζει διάφορες απειλές. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές? Τα χημικά απόβλητα και τα εντομοκτώνα, η μείωση παροχής νερού από τα ποτάμια λόγω των αρδευτικών έργων και η λαθροθυρία. Λίγο πιο μακριά από το παρατηρητήριο υπάρχει και ένα φυσικό εκτροφείο χελιών. Εδώ είχα την ευκαιρία να μάθω από πρώτο χέρι τι σημαίνει η φράση «ξεγλιστρά όσα χέλη». Η παραγωγικότητα του Αμβρακικού Κόλπου σε ψάρια είναι πολύ μεγάλη και πολλοί τόποι ασχολούνται με το ψάρεμα. Όλες οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφία. Οι παραδοσιακές τεχνικές αλίας, διαφορετικές για το κάθε είδος ψαριού, είναι μοναδικές σε θέαμα και δεξιοτεχνία. Στον Αμβρακικό ψαρεύονται χέλια, σαρδέλες, λαβράκια, κέφαλοι, τσιπούρες, γλώσσες, σουπιές και άλλα. Ο Αμβρακικός είναι επίσης γνωστός για τις γαρίδες του, ειδικά για την εντυπωσιακή γάμπαρη, χαρακτηριστικό είδος του κόλπου και των λιμνοθαλασσών. Η γαρίδα στον κόλπο ψαρεύεται τη νύχτα με πυροφάνη και γαριδόδειχτα. Στις λιμνοθάλασσες πιάνεται στις ιχθυοπαγίδες τα βράδια με τη βοήθεια απόχης και φωτός. Στα φυσικά ανοίγματα που υπάρχουν στις λουρονισίδες και τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία των λιμνοθαλασσών με τη θάλασσα, οι ψαράδες του Αμβρακικού εδώ και πολλά χρόνια έχουν εγκαταστήσει τα λεγόμενα ιβάρια ή διβάρια. Είναι ειδικές κατασκευές που ενώ επιτρέπουν την ελεύθερη είσοδο ψαριών από τη θάλασσα, τα εμποδίζουν να επιστρέψουν με αποτέλεσμα να παγιδεύονται. Τα τελευταία χρόνια τα διβάρια κατασκευάζονται από σύγχρονα υλικά που αντέχουν στο χρόνο, αλλά αισθητικά δεν συγκρίνονται με τις παραδοσιακές καλαμένες κατασκευές που ταιριάζουν απόλυτα με το τοπίο. Ευτυχώς, έχουν απομείνει μερικά.